Τρομερά ανήσυχοι είναι οι Ινδοί μετά τις διαπιστώσεις τους από την επίμονη δράση πολλών Ισλαμιστικών φιλανθρωπικών οργανώσεων με έδρα την Τουρκία και τουρκικές ΜΚΟ που έχουν ξεκινήσει ένα blitzkrieg σε Τζαμμού και Κασμίρ. Λαμβάνοντας υπόψη τη στάση του κατά της Ινδίας και του Τζαμμού και το Κασμίρ, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αυξάνει τις προσπάθειές του να επηρεάσει το ζήτημα. Πολλές Ισλαμιστικές φιλανθρωπικές οργανώσεις που εδρεύουν στην Τουρκία και τουρκικές ΜΚΟ έχουν ξεκινήσει έναν ιδιότυπο κεραυνοβόλο πόλεμο στο Τζαμμού και το Κασμίρ, ειδικά μετά την κατάργηση του άρθρου 370, αναφέρουν ινδικές δημοσιογραφικές πηγές. Οι δραστηριότητές τους εντάθηκαν στην Ινδική επικράτεια, ειδικά κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Μία από τις πιο εξέχουσες και ισχυρές ΜΚΟ με έδρα την Τουρκία, η οποία έχει παγκόσμια παρουσία, βρέθηκε να συμμετέχει σε δραστηριότητες κατά της Ινδίας. Κατά τη διάρκεια του περασμένου Ραμαζανιού, η οργάνωση διένει με φαγητό και χρήματα με στόχο να προσετεριστεί τους κατοίκους. Οι Τούρκοι μέσω της φιλανθρωπίας στο Κασμίρ επέκτηναν την υποστήριξή της στα αυτονομιστικά στοιχεία, δήλωσε ανώτερος συνδός αξιωματικός ασφαλείας. Παρατηρητές των Ισλαμιστικών φιλανθρωπικών οργανώσεων πιστεύουν ότι η συγκεκριμένα τουρκική ΜΚΟ έχει συγκεκριμένη αποστολή από τη θρησκευτική διεύθυνση της Τουρκίας, την Diyanet. Το IDSB είναι ένας οργανισμός βιτρίνα Ισλαμιστικών ΜΚΟ που ελέγχεται από την Diyanet και έχει αναλάβει την προώθηση της γεωπολιτικής ατζέντας του τουρκικού καθεστώτος. Το IDSB εξέδωσε επίσης μία ανακοίνωση που επικρίνει την κίνηση της Ινδίας να καταργήσει το άρθρο 370, χαρακτηρίζοντας την ως απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Έχει επίσης προσελκύσει αρκετές Ινδικές Ισλαμικές ΜΚΟ, προσπαθώντας έτσι να προωθήσει τα συμφέροντα του Ερντογάν στην Ινδία και στον κόσμο. Μια άλλη επικίνδυνη δράση έχουμε από το Ίδρυμα Haider. Αυτό διεξάγει φιλανθρωπικές αποστολές στο Κασμίρ, ενώ ενέτεινε τις δραστηριότητές του μετά τις 5 Αυγούστου του 2019. Εκτός από τις δραστηριότητές του στο JNK, οι τουρκικές ΜΚΟ στρατολογούν επίσης και Ινδούς φοιτητές που σπουδάζουν στην Τουρκία για το θέμα του Κασμίρ. Οι Τούρκοι στοχεύουν ειδικά μαθητές του Κασμίρ, τους οποίους προσκαλούν ως συμμετέχοντες και ομιλητές σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται για το θέμα της περιοχής. Μέχρι σήμερα διοργανώθηκαν στην Τουρκία πάνω από 12 εκδηλώσεις κατά της Ινδίας μετά την κατάργηση του άρθρου 370 σε συνεργασία με πακιστανικές υπηρεσίες που εδρεύουν στην Τουρκία. Η μεγαλύτερη ζημιά που προκαλείται στην Ινδία από δύο τουρκικές οργανώσεις που ελέγχονται από το κόμμα του Ερντογάν και τον γιο του Μπιλάλ Ερντογάν. Αυτοί είναι οι οργανισμοί YTB, Turks Abroad and Related Communities, και TUGVA, Turkey Youth Foundation. Αυτοί οι δύο οργανισμοί επιλέγουν Ινδούς φοιτητές για την παροχή υποτροφιών για σπουδές στην Τουρκία, αναφέρει Ινδός ειδικός. Μόλις οι μαθητές φτάσουν στην Τουρκία, συνδέονται με αυτούς τους δύο οργανισμούς και οι περισσότεροι καταλήγουν ως ενεργά στελέχη. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των φοιτητών του Κασμίρ που λαμβάνουν υποτροφίες από αυτές τις οργανώσεις έχει αυξηθεί σημαντικά. Επιπλέον, με την επιστροφή αυτών των μαθητών στην Ινδία, ενεργούν ως πρεσβευτές του κόμματος του Ερντογάν και συμβάλλουν περαιτέρω στη διαδικασία επιλογής για υποτροφίες εκτός από τις άλλες δράσεις τους, καταλήγει ο ίδιος. Πρέπει επίσης να τονιστεί ο ρόλος των τουρκικών αποστολών στην Ινδία. Οι τουρκικές αποστολές κατάφεραν να οικοδομήσουν μια ισχυρή βάση στήριξης σε Ισλαμικά Ινστιτούτα, ειδικά σε εκείνα που διοργανώνουν μαθήματα στην τουρκική γλώσσα, όπως το Μουσουλμανικό Πανεπιστήμιο Άλιγκαρ, το Πανεπιστήμιο Τζάμια Μίλια Ισλάμια, το Πανεπιστήμιο Μαουλάνα Ζαντ National University και πολλά άλλα. Οι Τούρκοι, όπως μας πληροφορούν, και οι Ινδοί παίζουν το δικό τους παγκόσμιο παιχνίδι σε όλο τον κόσμο πλέον, εγείροντας πολλά ερωτήματα για το τι ακριβώς θέλουν να επιτύχουν, αφού τα σχέδιά τους πλέον είναι γνωστά σε όλους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.